Σήμερα είμαστε εδώ με τον αγαπημένο μου TikToker Guest. Εκανό, ε! Εδώ πέρα έχω 25 χαρτάκια με Ελληνίδες TikToker. Θα τις σχολιάσουμε και θα τις βαθμολογήσουμε, εντάξει? Ωραία, πάνω στο κάτω. Πρώτη TikToker για σήμερα λοιπόν, διάλεξε ένα χαρτάκι. Εσ Δέσποινα. Η πρώτη κοπέλα που διάλεξε είναι η Εσ Δέσποινα. Λοιπόν, μόλις δήθηκα και σκέφτηκα να κάνουμε ένα διαφορετικό Get Ready With Me. Μας νοιάζει. Μας λέει συνέχεια για το σούπερ μάρκετ, λες και εμένα με νοιάζει. Δηλαδή λέει για τόνους, δηλαδή τι θα βάλεις κανένα τόνο make-up αφού λες για τόνους. Καλό, ε! Προσωπικά, σαν θεματολογία, εντάξει, όταν είναι τα βίντεο της, μα θα τις βάλω ένα 5 στα 10. Έτσι. Σκληρός, ξεκίνησε μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μπήκε μέσα και είχε ντέρμπι. Δεύτερη κοπέλα, πιάσε! Είτς μελετίδου. Μάλλον μελετάει πάρα πολύ, απλά το θέμα είναι σε τι μελετάει. Για να δούμε. Συμβουλές της ημέρας. Δηλαδή τι, δηλαδή αυτή μάλλον δεν είναι η ημέρα που λέει για μέρα. Όμως εντάξει, αντικειμενικά σαν πρόσωπό τους είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει το μαλλί της, γι' αυτό θα βάλουμε ένα 8 στα 10. Το 5 δεν το παίρνει. 8 στα 10. Αυτό. Έχω αφήσει να πούμε σε αυτό το σημείο 3 special για το τέλος που είμαι 100% σίγουρος ότι του αρέσουνε. Και είμαι περίεργος να δω πώς θα κυλήσει μετά. Επόμενη κοπέλα, διάλεξε. Λιβάνου. Λιβάνου. Θα μας λιβανίσει. Λέει Ιωάννα τρέξει, ξέρω εγώ. Ιωάννα τρέξει και το πλή σου βρέξει. Ε, καλό, ε! Ωραία, τι βαθμολογώ. Θα τις βάλω 10 στα 10 μόνο και μόνο γιατί είχανε βιντάκι στο μέτρο μας. Το κρεβάτι δεν είναι και πολύ στα μέτρα. Χάνεται, καλό, ε! Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι όποια κοπέλα επιλέξει στο τέλος, αυτή η μία και μοναδική που θα επιλέξει, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να βρω αυτή την κοπέλα και ας μην έχω μιλήσει ποτέ και θα κανονίσω να βγουν ραντεβού. Και θα είμαστε και εμείς να τραβάμε βέβαια, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ραντεβού. Λέγε. Πώς είναι, παικταρά. Καλό, ε! Επόμενη κοπέλα είναι. Διάλεξε. Κελίδος. Για να δούμε. Αυτή είναι η στάση που μισούν περισσότερο γυναίκες στο σεξ. Η χειρότερη στάση που σχέδιζε στο σεξ, λέει. Ναι, ρε φίλε, ξέρεις ποια είναι η χειρότερη στάση. Για πες μας. Το να περιμένεις, δηλαδή λεωφορείο, δηλαδή να σε μια στάση. Άρα να πληρώνεται, μάγκες. Δηλαδή, εγώ με αμάξι είμαι, δεν περιμένω στη στάση. Καλό, ε. Νομίζω έχεις μπερδέψει τη στάση. Καλό, έχω μπερδέψει τη στάση από πίσω. Καλό, ε. Εσένα ποια πιστεύεις ότι είναι αγαπημένη στάση στις γυναίκες? Πιστεύω ότι είναι από μπροστά, ξέρω, από μπροστά. Μπροστά, αφού η πίσω είναι. Εντάξει. Καλό, ε! Καλό, ε! Βαθμολογία, άρα πόσο τη βαθμολογείς? Κελίδος, γιατί κάνει όντως ενδιαφέρον βίντεο που όντως μαθαίνεις κάτι, όχι απ' τα άλλα που δίνει μόνο σώμα. Θα της βάλω ένα 10 στα 10, μα είναι κελίδος και πάει πάντα από μπρος, δώσε, καλό, ε! 10 στα 10. Δεύτερη κοπέλα 10 στα 10. Ενδιαφέρον, ντέρμπι στο τέλος, ντέρμπι, ντέρμπι, ματσάκι. Επόμενη, διάλεξε όποια πτυχή είναι. Πουλουνού. Παρακαλάμε το Instagram να βάλει μια κολόνα ζήτηση στα stories μας, ώστε κάθε φορά που... Πω ρε φίλε, αυτά είναι προβλήματα, μου πάρε καλά και το Instagram. Πω, άφησε τα. Ρε γκρίνια με το που ξυπνάει. Γκρίνια ρε φίλε, με το που ξυπνάει κιόλας. Πόσο τις βάζεις? Τι? Δες την αγκαλιά. Τις βάζω ένα 3 στα 10, παρόλο που είναι όμορφη εμφανισιακά. Αντί το 3 θα το κάνω 6. Και να φέξει, καλό, ε. Ωπα, διάλεξε. Πού? Είναι η... Κατία Λουζουρού, Κάτια. Κάτια Λουζουρού. Κάτια Λουζουρού. Για να τη δούμε. Μάλλον είναι στο Ζουλού. Καλό, ε. Φίξαν τι λένε. Κατερινάκι μου, επειδή κάνα βίντεο όπως είπες, μήπως είναι Κατερινάκι, μάλλον είναι Κατεριάκι, κάτι γίνεται εκεί μέσα. Ω, Διάκι, καλό, ε. Ώρα να βαθμολογήσουμε. Παίζει να είναι η πιο όμορφη ξανθιά που έχω δει, γιατί γενικά το ξανθό μαλλί δεν ξέρω, ρε φίλε, είναι σαν ήλιο, σε τυφλώνει. Άρα θα της βάλω ένα 10 στα 10 για το πρόσωπο. Τέλειο! Δείτε κοπέλα 10 στα 10! Θα γίνει στο τέλος χαμός! Θα γίνει χαμός, όμως. Ποια θα επιλέξεις άραγε? Ωπα! Διαλέξε τώρα. Depp Gen. Γένια, δηλαδή έχει γένια, καλό, ε. Ξέρεις ότι νίκησες όταν πρέπει να σε κάνει blog για να προχωρήσει η σχέση τους. Λοιπόν, εγώ που είμαι τρελή. Πω, μιλάει για πρώην, δηλαδή έχει ένα άντρα για το πρώην, πρώην. Ε, καλό, ε. Εντάξει, επειδή τις βαριέμαι αυτές που μιλάνε για πρώην και είναι πάρα πολύ basic, λες και είμαστε στο Facebook, θα τις βάλω 0 στα 10, και ό,τι βαθμολογία δεν με νοιάζει, πει τον τεμπαρμαντετό. Μηδίκασε. Μηδίκασα. Μπιφ λοιπόν με Depp Gen και συνεχίζουμε με την... Πάμε. Διάλεξε όποιον να είναι. Σοφία Ρίζ, άρα είναι Ρίζ, είναι Κινέζα μάλλον. Θα δούμε, ε, καλό, ρε. Αυτή είναι κυρίως streamer. Ναι, παίζει με τον Τζότζο. Ναι.
Πόσο τις βάζεις? Τις βάζω 10 στα 10, παρόλο που δεν βλέπω LOL, μου αρέσει. Έχει βάλει ήδη πολλά δεκάρια και του έχω αφήσει τις καλύτερες για το τέλος. Φανταστείτε τι έχει να γίνει σε λίγο. Φανταστείτε. Να το βλέπουμε με καρδούλες εδώ πέρα, έτσι. Μην ξεχνάτε, κάντε subscribe και like στο Hate Love. Κάντε ένα follow εμένα και το Hate Love. Κάντε στα σχόλια, πείτε και μία γνώμη, άμα θέλετε μελλοντικό βίντεο. Αυτά. Αυτά, τώρα διάλεξε ένα χαρτάκι, ό,τι σου έρθει. Μαρία Εξαδές. Αρενές. Το μαράκι αυτή χορεύει. Το μαράκι αυτή χορεύει. Τσικολελέτα. Αυτή πάει συνέχεια στο στούντιο. Θα τράλαβα. Τώρα φίλε είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα τις βάλω 10 στα 10. Σκληρός. Θα γίνω σκληρός, θα τις βάλω 9,5. 9,5 θα είναι. Πολύ. Οκ. Μια χαρά. Το άλλο μισό δεν το έδωσε, καλό ε. Επόμενο. Για φέρε. Λοιπόν, διάλεξε. Τώρα που γυρίζει... Γκουγκου. Χλουγλου, όχι γκουγκου, χλουγλου, ε, καλό ε. Επειδή την γκουγκου όντως την έχω γνωρίσει, άρα της βάζω της γκουγκου ένα 6 στα 10. Άρε γκουγκου 6 στα 10 ε. Οκ. Πάμε. Έχουμε την... Κάσια. Wow, πολύ αέρας, φίλε, κλείσει και το παράθυρο. Στην Κάσια δεν ξέρω, στα βίντεο τους μου φαίνεται full κίτρινη, κίτρινάρα. Λες και τρως αυτό το δεις το κίτρινο, γι' αυτό θα τις βάλω ένα, 8 στα 10. Λόγω της κίτρινάρας, δεν μ' αρέσει. Έτσι όπως το πεις όμως θα πεις 3 στα 10. 3 ρε φίλε, άντε, το κατέβασα κιόλας. Δεν ξέρω να μιλάω, εδώ είμαστε. Χελέν Μαζλού. Μαζλού. Μαζλουλού. Είναι λουλού, καλό. Τα πάντα. Την ξέρεις? Ναι, την ξέρω. Εκατοντάδες πουλιά από τον ουρανό έπεσαν ξαφνικά στο έδαφος, στο Μεξικό. Δείτε απλά... Το θέμα είναι τι πουλιά είναι όμως, αυτό είναι το θέμα. Τι πουλιά μπορεί να είναι αυτά. Θα τις βάλω, επειδή γενικά δεν βλέπω γυναίκες που το παίζουν στην ίδια και τέτοια, θα τις βάλω ένα 2 στα 10, δεν ξέρω τι μας είναι το περιεχόμενο. Μα είναι... Τι περιεχόμενο θα ήθελες να κάνει? Ξέρω να χορεύει, εντάξει, να λέει και κάτι, να λέει κάτι ψυχαγωγικό, ξέρω εγώ. Αυτό εμένα τι με νοιάζει για τα πουλιά που πετάνε, αυτή προφανώς κάτι πρόστιχο. Ε, προφανώς, η ψυχαγωγία είναι να βλέπουμε κάποιον να πνιέται. Αυτό, αυτό ρε φίλε, να κάνει πάνω κάτω, κατάλαβε το ποπουδάκι, το κόλλο, καλό ε. Θέλω να μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε τι θα βάλει στην guest star που το έχω κρατήσει. Αλλά προς το παρόν, για να συνεχίσουμε. Για να δούμε. Τερζοπούλο, δηλαδή όταν είσαι στο κρεβάτι γίνεται ο Ταρζάν, Ταρζονοπούλ, καλό ε! Καλό ε, για να τη δούμε! Για να τη δούμε, τι να δούμε! Μαύρα τι έτσι, μαύρο μαλλί, μαύρο νύχι, ευχαριστώ πολύ! Ρε φίλε! Ναι, νάτα! Πω, κάτι νύχια ρε Γιώργη! Κοίτα να μιλήσουμε, εντάξει τα νύχια είναι καλά όμως τα τι που κόλλαν, δηλαδή τι έντυπη, δηλαδή τι είσαι τρομοκράτησα. Γι' αυτό θα σου βάλω ένα 2 στα 10 γιατί προωθείς την τρομοκρατία και σε βλέπω και μικρά παιδιά. Είδες, καλό ε! Καλό, ε. Επόμενη κοπέλα είναι η, διάλεξε! Κρις, πω! Γιατί το σχίζεις? Πω ρε φίλε, γιατί λέει ότι μου λέει συγγνώμη, μου λέει δεν θέλω... Συγγνώμη! Ναι, ρε φίλε, το πρέπει να δούμε ένα βιντεάκι της. Να δούμε ένα βιντεάκι. Ποιος θέλει δωρεάν εισιτήριο για το μεγαλύτερο φοιτητικό του... Θα πας μπάνς. Όχι, δεν θα πάω, γιατί μαζί με τη συγγνώμη χάθηκε και το φιλότιμο. Ένα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά. Πόσο στα 10 δηλαδή? Ένα ρε φίλε, το πες πολύ άγρα. Επόμενη είναι αυτή που έπεσε, πιάστε. Πιάνω. Όμως μην πιάσω κάτι άλλο. Η Μαρικέλη. Μαρικέλη. Γνώμη για Μαρικέλη. Περίμενα να δούμε βιντεάκι της. Ξέρεις τη Μαρικέλη? Ναι, την ξέρω. Μαρικέλη, Μαρικέλη μας στο κρεβάτι καίει. Καλό, ε. Είναι λίγη. Πώς θα τους βάζουμε, τώρα μάλλον που γυρίζει, γιατί ο τροχός δεν γυρίζει, τις βάζω ένα 10 στα 10, φίλε. Μαρικέλη 10 στα 10. Έχει μείνει ακόμα ένα χαρτάκι εδώ πέρα και μετά πάμε στις 3 τελευταίες guest star που σου έλεγα. Πάμε λίγο. Εντάξει, το χαρτάκι λέει Ειρηνάκη. Ειρηνάκη, άμα μπεις μέσα της θα έχει πόλεμο, ε, καλό, ε. Καλό, ε. Το ξέρεις το Ειρηνάκη? Το ξέρω το Ειρηνάκη, το πολεμάκι της. Έκανε και τρύπα στον αφαλό. Φαντάσου μπρο να έχεις ανοιχτά αφαλό και να κάνεις τρύπα. Της βάζω ένα 7 στα 10 μόνο και μόνο γιατί είμαι ψυχαναγκαστικός δε φίλε. Δεν θέλω τα... επειδή δω ότι ο αφαλός της ανοιχτός. Δεν θέλω ο αφαλός δε φίλο ανοιχτός να έχει τρύπα δε φίλε. Γι' αυτό θα πάρει ένα. Δηλαδή για σένα πως είναι ο φυσιολογικός ο ωραίος αφαλός? Είναι ο ανοιχτός αφαλός γιατί έχει παραπάνω τρύπες, κατάλαβες? Καλό ε. Καλό ε. Φτάσαμε στις 3 τελευταίες guest star. Λοιπόν, είμαι σίγουρος σε όλες θα βάλεις 10 στα 10, κατά 99%. Yes. Πριν ξεκινήσω να σου διαβάζω ονόματα, να κάνετε like, subscribe, κουδουνάκι. Σημαντικό το κουδουνάκι για να σε έχω τώρα στο πίσεις. Και ήρθε η ώρα. Top 3 λοιπόν, δώρα.
Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλάω. Από τα λίγα βίντεο που μιλάω. Αν δεν σε ενδιαφέρει, κάνω από τα μικρόφωνα. Γιατί καυτέ δουλειέ πάντα γίνονται πίσω από τα μικρόφωνα. Επιθετική όμως. Επιθετική όμως. Λέει για το iPhone. Όσοι δεν έχουν iPhone έχουν ένα γαμίσου. Καλό έργο. Λοιπόν, πώς φαίνεται, δες και το προφίλ της, να την έχεις ξαναδεί, φωτογραφίες της. Την έχω ξαναδεί, είναι γνωστή, έχουμε μιλήσει με την τότε. Έχεις μιλήσει όλες. Ναι, είναι και true story όντως. Αυτή δεν μου είχε μιλήσει, μου την είχε συστήσει ένα. Δεν με είχε θετήσει καν, κοιτάγε το κινητό, bro. Εδώ πώς έχετε μιλήσει, εσύ μιλήσεις, ναι. Ναι, γεια σου Δώρα. Πάρε ένα δώρο. Και καλά, επειδή τη λένε Δώρα, έχει δώρα στο κρεβάτι. Δηλαδή, σαν το κίτερ έκπληξη. Καλό, ε. Καλό, ε. Πόσο? Της βάζω ένα 9 στα 10 μόνο και μόνο για το μαλλί και για αυτό που είχε γίνει. Θα πάρει το. Την είχα για guest star, γιατί μου είχε πει ότι την ξέρει κιόλας. Ναι, ρε. Και της έβαλε 9 στα 10, ε. Δεύτερη guest star, λοιπόν, είναι η Ναταλία. Ναταλία. Ξέρεις. Ναι, την ξέρω. Τι θες την Ναταλία, δημο. Λοιπόν, πάμε να δούμε βιντεάκι. Εντάξει, καλή φωνή. Καλή φωνή, γαμάει φωνή. Το θέμα είναι όμως. Αυτό δεν φύγει. Το θέμα είναι τα κεφάλια να τα έχει μέσα μόνο στα βιβλία, όχι σε κάτι άλλο. Κατάλαβες. Καλό, ε. Καλό, ε. Πόσο τη βάζεις? Της βάζω, bro. Της βάζω ένα 10 στα 10. Μ' αρέσει πολύ η φωνή τη, το μαλλί. Και παρόλο που είπε καλή σχολική χρονιά. Ναι, τη λέει και από πάνω. Αλλά λέει και για σχολεία, δε φίλο όμως, και πάλι λέει και για μάθηση. Το θέμα είναι όμως τι μαθαίνει. Αυτή μαθαίνει τα πάντα. Μαθαίνει πόσο να χορεύει. Πώς να χορεύει. Ωραία, ωραία πράγματα. Τελευταία για σήμερα έχω βάλει την... Πίτσιου, στήσου, εκαλό, ε! Εκαλό, ε! Την ξέρεις την Πίτσιου? Την ξέρω την Πίτσιου. Ωραία, πάμε να δούμε βιντεάκι της να μας πεις γνώμη. Έχει βάψει το μαλλί της μπω. Παλιά ήταν πιο όμορφη, να το ξέρεις. Ε, αλλαγή. Αλλαγή, έκανε το βάφι. Καμβάς να πούμε το μαλλί. Να. Δεν σκάλα βιντεάκι εδώ πέρα. Τα περισσότερα είναι copyright, βέβαια. Δεν θα παίξει μουσική. Δεν βρήκα καν βίντεο που να μιλάει στη συγκεκριμένη. Πόσο την καθολογείς? Κοίτα, παλιά όντως, παλιά δεν ξέρω. Όταν δηλαδή είχε πρώτα αρχίσει TikTok, ξέρω εγώ, Μπίτσιου, αλλά αυτό παλιά μου άρεσε πολύ. Παλιά τη έβαζα 10. Η Μπίτσιου νομίζω έφερε όλο αυτό το TikTok στην Ελλάδα. Ήταν η πρώτη που ήξερα εγώ. Και τη βάζω ένα 6, ρε φίλε, γιατί. Σκληρό 6 έγινε. Εγώ περίμενα να τη βάλει 10. Αδελφέ, κάποτε τη έβαζα 10, παλιά τώρα όχι. Άρα τι λέτε, να αλλάξει το χρώμα το μαλλιό της, τι να κάνει? Ναι, να αλλάξει το χρώμα το μαλλιό της όπως παλιά, να πούμε την παλιά Μαρία, ρε φίλε. Σε 6 κοπέλες έβαλε 10 στα 10. Τη Σοφία Ρίζου, τη Λιβανού, την Κάτια, Μαρικέλη, Ναταλία και η Κέλλη. Πρέπει να διαλέξεις μία από αυτές τις 6 που θα είναι η εκλεκτή για να βγεις στο ραντεβού σου. Ωραία, έχει μεγάλη ώρα. Ποια θα είναι αυτή, αγιέ, καλό, ε. Καλό, ε. Ρίξε μια ματιά μόνο σου, έχεις 5 δευτερόλεπτα να σκεφτείς. Και διαλέγω την Ναταλία, γιατί είναι και λάμπρη, γιατί θα λάμπει όταν θα είναι μαζί μου. Ωε, καλό, ε, θα λάμψει η Ναταλία. Θα λάμψει, καλό. Like, subscribe, κουδουνάκι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Ναταλία, τσέκαρε το μήνυμα που σου έστειλα τώρα.